House. 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 Λοιπόν, στο Τελωνείο της Χίου βρεθήκαμε, πετύχαμε και την ώρα που έρχεται και ένα από τα τουρκικά καραβάκια της Ertürk Lines. Αν βλέπαμε τα πλάνα που τραβήξαμε εδώ, το συνεργείο του σταθμού μας, το Σάββατο το πρωί που ξεκινούσε το τριήμερο, και από ό,τι φαίνεται ήταν ένα τριήμερο που ήρθε αρκετός κόσμος και από την Τουρκία, και πολλοί κόσμος από εμάς πήγε απέναντι για να κάνει το τριήμερο. Πραγματικά οι εικόνες της μιας πλευράς και της άλλης πλευράς ήταν στην κυριολεξία τριτοκοσμικές. Γύρω στους 800 με 1000 Τούρκους πρέπει να ήρθανε αυτό το τριήμερο. Τα μαγαζιά ήταν όλα γεμάτα, τα αυτοκίνητα ήταν όλα νοικιασμένα. Τα ξενοδοχεία είχαν μεγάλη πληρότητα. Παρ' όλα αυτά, οι εικόνες αυτές που καταγράψαμε για μια ευρωπαϊκή χώρα που είναι ουσιαστικά και μια πύλη εισόδου για τον κόσμο που έρχεται από απέναντι, δεν ήταν και οι καλύτερες νομίζω, δεν ήταν τουριστικές σίγουρα, και πόσο μάλλον μπροστά σε μια καλοκαιρινή σεζόν ή τουλάχιστον μια τουριστική σεζόν που ξεκινάει σύντομα. Λοιπόν, φαίνεται λίγο το υπόστεγο, έχω την εντύπωση ότι το μεγάλωσαν, δεν ξέρω αν ήταν αυτό εκεί με τα κεραμίδια, προφανώς το ίδιο είναι, θα το δείτε και αυτά τα πλάνα και θα το συγκρίνετε. Λοιπόν, θα ήταν καλό να μπορούσαμε να βρίσκαμε μερικούς από τους Τούρκους που ήρθαν από το τριήμερο, να τους ρωτήσουμε σχετικά. Αφορμή του ρεπορτάζ που κάνουμε και θα ξανακάνουμε μέχρι να ξεκινήσει το καλοκαίρι είναι το σημερινό πρωτοσέλιδο, ή μάλλον το τελευταίο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνήγορος του Βορείου Αιγαίου. Το μεταδώσαμε χθες, έχω την εντύπωση η πρώτη ήταν από τη ραδιοφωνική μας εκπομπή, λίγο ρόλο παίζει. Λοιπόν, μεγάλο ρεύμα τουριστών από την Τουρκία αναμένεται και φέτος στα νησιά μας. Αύξηση Τούρκων τουριστών μεγαλύτερη και από τις περσινής αναμένεται σε Λέσβο και Χίο. Λοιπόν, πιο συγκρατημένες οι εκτιμήσεις της αύξησης για τη Σάμο, ουσιαστικά δηλαδή είμαστε από τα ευνοημένα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το άλλο που μας έκανε μεγάλη εντύπωση, ήδη η Μυτιλίνη, εκτός από την άλλη σύνδεση την αεροπορική με τη Ryanair που έχει εξασφαλίσει φέτος για το Λονδίνο, απευθείας πτήσης τσάρτερ για Λονδίνο, διαβάζουμε εδώ αεροπορική σύνδεση 3 φορές τη βδομάδα της Κωνσταντινούπολης απευθείας με τη Μυτιλίνη από την εταιρεία Bora Jet από το Μάιο έως τον Οκτώβριο. Αν θέλετε βρείτε το συνήγορο του πολίτη, συνήγορο της Βορείου Λέσβου όπως λέγεται αυτό, ο οποίος αναφέρει αρκετά για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, και παλαιότερα είχε γίνει μια προσπάθεια για απευθεία σύνδεση της Μυτιλίνης με την Κωνσταντινούπολη, δεν έγινε εφικτό μιας και η αεροπορική εταιρεία ζητούσε να υπάρχει κάποια πληρότητα στα σκάφη, ζητούσε μια οικονομική εγγύηση ότι θα βγαίνουν τα χρήματα,
η συγκεκριμένη, αυτή που θα κάνει από το Μάιο τα δρομολόγια, δεν θέλει τίποτα από αυτά. Αυτά για τη Μυτιλίνη, έτσι. Ό,τι λέμε είναι για τη Μυτιλίνη. Την ώρα λοιπόν που η Μυτιλίνη βάζει πτήση τσάρτερ για Κωνσταντινούπολη, πτήση τσάρτερ για Λονδίνο, εμείς έχουμε αυτή την εικόνα. Και αυτά τα πλάνα όταν έρχονται οι Τούρκοι τουρίστες. Θέλω να ξέρω ποιος τελικά είναι 600 χρόνια πίσω. Λοιπόν, αυτά προς τους υπεύθυνους, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος που μας βλέπει και μας έχει κάποια ανησυχία ότι και φέτος η τουριστική χρονιά σε θέματα υποδομών θα κυλήσει έτσι και χειρότερα. Και κάποια στιγμή και απέναντι θα πούνε καλά είναι ρε φίλε πια. Ήρθαμε, ξανάρθαμε, δεν έχετε βάλει ούτε βίδα. Λοιπόν, αυτά. Με τις εικόνες αυτές από ένα τουρκικό καραβάκι, βέβαια σήμερα είναι Τρίτη μετά την Καθαρή, δεν έχει κόσμο. Ούτε παίρνει ούτε φέρνει. Ας ελπίσουμε ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα συνεχίσουν κανονικά. Γιατί τώρα να ψάχνουμε για πτήσεις τσάρτερ και τέτοια είναι ψηλά γράμματα. Καλό καλοκαίρι και καλή τουριστική σεζόν. Ο Θεός να βοηθήσει. Το Σάββατο, 8 Μαρτίου στο Κάραβελ, ο Βασίλης Τερλέγκας και η ορχήστρα του παρουσιάζουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που θα κρατήσει μέχρι το πρωί. Μαζί του στο κλαρίνο, η Σάση Τσεντούρου. 8 Μαρτίου στο Κάραβελ. Κι όπως θα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Για μια βραδιά αξέχαστη. Μια καρδενιά, η καρδιά μου. Τηλέφωνο κρατήσεων 22710-32-002. Φωτιές, βάζει φωτιές, καφές και ασύ. Είσοδος ελεύθερη. Ο καλύτερος καφές στα Everest είναι 2. Μαζί με τον αγαπημένο 100% Superior Arabica θα βρείτε το νέο Fine Brazilian Blend. Ελάτε στα Everest και απολαύστε καπουτσίνο μόνο με 1 ευρώ. Καλύτερα ever. Τηλέφωνο 22710-43-400. Χάος! Το θέμα το συγκεκριμένο με τους τουρίστες που μας έρχονται από την Ανατολή θα το δούμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, τον κύριο Μούνδρο. Τουρισμού, υπεύθυνο τουρισμού. Υπεύθυνο τουρισμού, τον κύριο Μούνδρο. Κύριε Μούνδρο, καταρχήν θέλαμε να μας πείτε για αυτά που είδαμε το Σάββατο κατά την άφηξη των Τούρκων τουριστών. Θα σας πω ότι εγώ βρισκόμουν εκεί 2 ώρες από τις 9.30 μέχρι τις 11.30. Καταβλήθηκε μία προσπάθεια, γνωρίζαμε ότι θα έρθουν πάνω από 800 επισκέπτες. Εγώ ήρθα σε επαφή από τις 8-7.30 ώρα, δεν πολύ κοιμήθηκα για αυτό το θέμα και θέλω να με πιστέψετε, με το λιμεναρχείο, λέγοντας ότι παιδιά καλό θα είναι να υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση, ούτως ώστε το ένα βαποράκι να έρχεται, να αδειάζει και μάλιστα η υπεύθυνη εκείνη την ώρα ήταν κάποια κυρία Φάνου, η οποία από το VHF καλούσε τους καπετάνιους των καραβακιών και τους έλεγε ότι περιμένετε να αδειάσει το ένα καραβάκι για να αποβιβαστούν οι άλλοι. Υπήρξε ένα θέμα, αλλά όχι με την μορφή η οποία παρουσιάστηκε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, είχαμε 800 άτομα, υπάρχει έλλειμμα υποδομών, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει έλλειμμα υποδομών. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε εμείς. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα υποδομών. Σκεφτείτε όμως, σκέψουμε αν όλοι, τι θα γινόταν αν δεν είχαν γίνει επεμβάσεις πριν από 3 χρόνια. Γίνανε οι επεμβάσεις με δική μας προσπάθεια, μάλιστα τα μισά χρήματα τα χρωστάμε ακόμα και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει και άλλη προσπάθεια. Ξέρεις Μανώλη, έχουμε μπλέξει στα γρανάζια του πιανού ανήκει, τι ανήκει. Δηλαδή
Έχουμε μπερδέψει τα, να μην πω τι. Συγγνώμη, το θέμα του τουρισμού, το θέμα των πολλών αφήξεων δεν αφορά η όλη τυχείο. Το θέμα του τουρισμού, το δικό μου κομμάτι έχει να κάνει με την προβολή της Χίου. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει, Μανώλη, να μπλέκομαι. Και εκεί είναι που δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να απολογούμε με τις υποδομές. Υποδομές, υπάρχει έλλειμμα υποδομών. Όταν πριν από 3 χρόνια, Μανώλη, ήρθαν οι Τούρκοι και μάλιστα εμείς γελούσαμε και μας λέγανε ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε 100.000 επισκέπτες. Γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία και κάναμε αυτά που κάναμε και φαντάζομαι να μην τα κάναμε κιόλας. Και αυτή τη στιγμή, τον προηγούμενο χρόνο, κλείσαμε με 60 και κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσουμε πάνω από 80 το 2014. Εγώ λέω ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα υποδομών. Αυτό το ρεύμα δεν το περιμέναμε. Είναι γεγονός ότι οι άλλες περιοχές κινούνται σε άλλα επίπεδα. Η Σμύρνη είναι πάρα πολύ κοντά στη Χίο. Θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές οι Τούρκοι επισκέπτες φεύγουν ευχαριστημένοι. Μιλώντας και από το μαγαζί που έχω στην Απλοταριά, τους πιάνω την κουβέντα. Υπάρχουν ζητήματα, αλλά σε γενικές γραμμές φεύγουν ευχαριστημένοι. Το πώς θα πρέπει να τους υποδεχτούμε, το πώς θα πρέπει να διαμορφώσουμε κάποιες υποδομές, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το λύσει ούτε ο Μούνδρος, πρέπει να το λύσει τέλος πάντων μια στρατηγική, η οποία θα πρέπει να τρέξει και θα πρέπει να ακουμπήσουν όλοι πάνω. Πριν από κάποιο διάστημα είχαν έρθει εδώ, δεν θυμάμαι ποια εταιρεία ήταν, για να κάνει το τελωνείο να το αναλάβει, να κάνει τα περιβόητα duty free. Και θυμόμαι τότε τις αντιδράσεις. Έχω κάνει και δεν είναι προεκλογικά αυτά. Έχω κάνει μια σοβαρή κουβέντα με τον Δήμαρχο. Yeah. Έχουμε κουβεντιάσει βλέποντας κάποιες αδυναμίες και βλέποντας ότι το ρεύμα χρόνο με το χρόνο αυξάνει. Yeah. Έχουμε μπει στη διαδικασία και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, για να μην λέμε και πολλά, γιατί είναι και προεκλογική περίοδος. Ό,τι έχει να κάνει με την Ιχθυόσκαλα, να υπάρχει μια λειτουργική πρόσβαση παράλληλα στο νοτινό τμήμα, να υπάρχει ένας χώρος όπου θα μπορεί να κάτσουν 10, 20, 50 επισκέπτες, κύρια στο φεύγα. Γιατί στο φεύγα υπάρχει μια, δεν είναι μόνο να έρθουν, στο φεύγα το απόγευμα, αν μαζευτούν 100-200, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχουν. Περιμένουν να παίξουμε μέχρι να περάσουν. Αν πάμε κοντά στον νότια της Ιχθυόσκαλας και δημιουργήσουμε ένα χώρο αξιοπρεπή και μια πρόσβαση από την νοτινή πλευρά της Ιχθυόσκαλας προς το Τελωνείο, πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί. Υπάρχει έλλειμμα. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Συγγνώμη, αυτό το πράγμα πού κολλάει και δεν γίνεται. Το κύριο θέμα έχει να κάνει με το πού ανήκει τα χρήματα που δώσαμε. Ευθέως θα σας το πω. Τα χρήματα που δώσαμε για να φτιαχτεί το Τελωνείο πριν από 3 χρόνια, τα δώσαμε με ένα περίεργο τρόπο που τα χρωστάμε κιόλας. Γιατί η αίθουσα του Τελωνείου δεν ανήκει στο Δήμο. Ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και θα μας δώσει σε μερικούς μήνες, υπάρχει αλληλογραφία, θέλει να μας παραδώσει την αίθουσα του Τελωνείου στο Δήμο, στο Λιμενικό Ταμείο, για να μπορεί να επέμβει ουσιαστικά και νόμιμα. Σε μερικούς μήνες δηλαδή, προφανώς θα χάσουμε και τη φετινή. Εγώ λέω πως αυτό που έχουμε σχεδιάσει με το Δήμαρχο θα το καταφέρουμε. Να μπορέσουμε να κάνουμε ένα αξιοπρεπή χώρο νότια της Ιχθυόσκαλας, να υπάρχει μια πρόσβαση από την Ιχθυόσκαλα προς το Τελωνείο, για να μην γίνεται αυτό που γίνεται. 1, 2, 3. Χάος! Ελάτε στις 8 Μαρτίου στο Χάραμα. Μια μοναδική κριτική βραδιά με το Γιάννη Κακουδάκη και την ορχήστρα του. 8 Μαρτίου στο Χάραμα, με 14 ευρώ, με πλούσιο φαγητό, ενώ στο νησιώτικο πρόγραμμα θα είναι το συγκρότημα Βαρκάρι Πιπίδι. 8 Μαρτίου στο Χάραμα, για μια μοναδική κριτική βραδιά με το Γιάννη Κακουδάκη και την ορχήστρα του. Οι κατασκευές με σίδηρο έχουν ένα όνομα με υπογραφή. Δημήτρης Χρυσούλης, στην περιοχή Πούλου, στο Βροντάδο. Εξωτερικά κάγκελα για μπαλκόνια σε οποιοδήποτε σχέδιο επιλογής σας. Ειδικές κατασκευές από σίδηρο για εξωτερικές πόρτες. Εσωτερικά χειροποίητα περίτεχνα κάγκελα. Εσωτερικές χάλες για κάθε δική σας ανάγκη. Δημήτρης Χρυσούλης, περιοχή Πούλου, Βροντάδος. Αναλαμβάνουμε για σας μεγάλες κατασκευές, πάντα προσαρμοσμένες στη δική σας ανάγκη. Δημήτρης Χρυσούλης, χειροποίητες σιδηροκατασκευές. Περιοχή Πούλου, Βροντάδος.
Δόμης Ιχίου, Ροδίτης Απόστολος και Σία. Στο Βελονά, στο Βροντάδο. Τα πάντα για το σπίτι. Μονωτικά, στεγανοτικά, εργαλεία, υαλότουβλα, κεραμίδια, σταμπουτά δάπεδα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δόμης Ιχίου. Ένα κατάστημα που σας προσφέρει τα πάντα για το σπίτι. Μειώστε την κατανάλωση πετρελαίου έως και 50% με τα κατάλληλα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Για τον εξωτερικό χώρο, τα μοναδικά σταμποτά δάπεδα με άμεση μελέτη και γρήγορη τοποθέτηση. Δόμης Ιχίου, Ροδίτης Απόστολος, στο Βελονά, στο Βροντάδο. Τηλέφωνο fax 2271-0-943-23 και κινητό 694-70-27-922. Το μέλλον είναι δική σου υπόθεση. Γι' αυτό επίλεξε το επάγγελμα που σου ταιριάζει και σπούδασε στο ΙΕΚ Data. Με την εμπειρία των 23 χρόνων λειτουργίας, φέρνουμε κοντά σας για πρώτη φορά νέες ειδικότητες. Μαγειρική, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, ξεναγός και τεχνικός υπολογιστών. Απόκτησε δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος και ξεκίνα αμέσως μια λαμπρή καριέρα. ΙΕΚ Data. Οι εγγραφές στο εαρινό εξάμηνο για απόφυτος γυμνασίου και όλων των τύπων ηλικίου άρχισαν. Γι' αυτό, γεια σου! Οι θέσεις είναι περιορισμένες. ΙΕΚ Data. Στέφανου Τσουρή 61, Χίος. Τηλέφωνο 22710-41-764. Υπεύθυνος Σιδεράτος Μανώλης. Το σίδηρο. Το πιο σημαντικό κομμάτι της οικοδομής. Μια οικοδομή με σκουριασμένα σίδερα έχει πολύ μικρή διάρκεια στο χρόνο. Προμηθευτείτε τα κατάλληλα σίδερα στις κατάλληλες συνθήκες για τη δική σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Εργαζόμαστε με όλες τις καιρικές συνθήκες σε ειδικά διαμορφωμένους, στεγασμένους και προστατευμένους χώρους. Είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε υπό κάθε καιρικές συνθήκες. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Σύρματα για περιφράξεις, σίδηρα για μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια και πάνελ. Τα σίδερά μας βρίσκονται προστατευμένα όλο το χρόνο και εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα στη δικιά σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Τηλέφωνο 78-408. Το καλύτερο για τη δική σας οικοδομή. Πρόταση 2014. Η Άνοιξη μπαίνει δυναμικά με τη μεγαλύτερη γενική εμπορική έκθεση. Από 20 έως 25 Μαρτίου σας περιμένουμε στο μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός της χρονιάς στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Πρόταση 2014. Αρχές, φορείς, υπηρεσίες, σύλλογοι και τοπικά προϊόντα. Τα πάντα για τον εσωτερικό και εξωτερικό εξοπλισμό του σπιτιού, του γραφείου, της επιχείρησής σας. Η τελευταία λέξη της μόδας σε ρούχα και παπούτσια, αξεσουάρ ή διομορφιάς. Ακόμα αμέτρητες ιδέες για είδη γάμου, βάπτισης, πασχαλινά, ιδιώτο μότο, χόμπι και ό,τι άλλο φανταστείτε. Πρόταση 2014. Εκτός από τις αμέτρητες επιλογές για ψώνια και ενημέρωση, σας περιμένει μια μεγάλη ποικιλία ξεχωριστών εκδηλώσεων. Επίδειξη μόδας με γνωστά μοντέλα, χορευτικά προγράμματα, φεστιβάλ γεύσεων, ομιλίες και ειδικές παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Για πρώτη φορά φέτος, ένα ονειρεμένο νηφικό σαλόνι για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας. Και όπως πάντα, snack bar και ο δημοφιλής παιδότοπος με πολλές εκπλήξεις και εργαστήρια για τα παιδιά. Πρόταση 2014. Κερδίστε χρόνο αλλά και ευρώ χάρη στις ειδικές τιμές της έκθεσης και διεκδικήστε ακόμα πολλά πλούσια δώρα στις μεγάλες κληρώσεις. Πρόταση 2014. Το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός της χρονιάς στη Χίο και πάλι κοντά σας. Η έκθεση Πρόταση 2014 τελεί υπό την αιγίδα και τη συνεργασία Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Χίου. Μέγας χορηγός Workshop. Διοργάνωση Artline Advertising. Εγγύηση για την επιτυχία. Μην τη χάσετε.
Good morning. Good night. Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay. Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα. Τα προϊόντα Dunlopillo θα τα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα Kiros Deco, Λεωφόρος Ενώσεως 94, δίπλα στο αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 43 113. Χίος Ιδέα. Το χιώτικο μεγάλο κατάστημα. Χίος Ιδέα. Σε δύο ορόφους βρείτε τα πάντα για το σπίτι, το αυτοκίνητο, το κήπο, τις καθημερινές εργασίες, την καθημερινή περιποίηση, αλλά και για τη διακόσμηση του χώρου σας. Χίος Ιδέα. Το χιώτικο μεγάλο κατάστημα. Σε μας θα βρείτε χιλιάδες προϊόντα σε καταπληκτικές τιμές. Χίος Ιδέα. Με ειδικές τιμές για συνταξιούχους, ανέργους, ναυτικούς, φοιτητές, πολύτεκνους. Χίος Ιδέα. Το χιώτικο μεγάλο κατάστημα. Με εγγυημένα προϊόντα σε καταπληκτικές τιμές. Το χιώτικο κατάστημα με οτιδήποτε χρειαστείτε. Χίος Ιδέα. Τα πάντα σε μοναδικές τιμές. Συστήματα ασφαλείας και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης με την εμπειρία και την ποιότητα της General Electric. Εγγύηση 5 χρόνια και δωρεάν μελέτη του χώρου σας για να προστατεύουμε ό,τι αγαπάτε μόνο στο Κριτούλι. Ουσιαστικά αυτό θα τα λύσει, φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι θα τα λύσει. Αν κουβεντιάζουμε ότι θα έχουμε, αν πάνε όλα καλά, ένα ρεύμα επισκεπτών το οποίο θα είναι αυξητικό. Μιλούσα πριν από δύο χρόνια με ένα υπηρεσιακό παράγοντα, όπου κουβεντιάζαμε και λέγαμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τη τυχείο. Έναν σοβαρό άνθρωπο. Ο οποίος μου έλεγε ότι έχετε ένα διαμάντι απέναντί σας και αυτό θα πρέπει με χίλιους δύο τρόπους να το εκμεταλλευτείτε. Φυσικά και μας ενδιαφέρει η Βόρεια Ευρώπη, αλλά κινούμαστε σε ένα επίπεδο, Μανώνη, ανταποδοτικότητας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει από την Τουρκία έχει να κάνει με ψίχουλα. Το να πάμε στη Βόρεια Ευρώπη που πάμε, δεν υπάρχει μια ανταπόδοση. Πρέπει να ξοδέψουμε τα πενταπλάσια χρήματα για να έχουμε μια αναγνωρισιμότητα, την οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή, και δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, η Χίος δεν είναι αναγνωρίσιμη στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτή η ευκαιρία μας δίνεται με την Τουρκία και αυτό επιχειρούμε, τίποτα περισσότερο. Αναλογικά με τις αφίξεις που έχουμε κάθε χρόνο, τι ποσοστό είναι αυτές οι αφίξεις των Τούρκων, οι 60 ή οι 100.000 που μακάρι να γίνουν φέτος? Τι ποσοστό περίπου είναι? Τι εννοεί? Σε σχέση με όλη την τουριστική κίνηση του νησιού. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία μας βοηθάνε, μιας και πριν από ένα και δύο και τρία χρόνια δεν μένανε, δεν κοιμότανε. Ενώ στοιχεία που παίρνουμε κύρια τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση αυτού που έρχεται και φεύγει. Μπορεί να κάτσει και δύο και τρεις και τέσσερις μέρες. Τα στοιχεία, να τα πούμε, να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά. Πέρσι, τον προηγούμενο χρόνο, το 2013, είχαμε 30.000 Τούρκους επισκέπτες και φέτος καταφέραμε συλλογικά και συνολικά να έχουμε 60.000. Έχουμε 100% αύξηση. Ό,τι έχει να κάνει με τη Βόρεια Ευρώπη, τον προηγούμενο χρόνο είχαμε 8.400,
Και φέτος καταφέραμε 8.800. Είχα μία αύξηση, αλλά αυτό που λέω είναι ότι το αρνητικό πρόσημο πάφθηκε, δεν υπάρχει. Είχαμε μία αύξηση 5.4%. Έχει μεγάλη διαφορά ό,τι έχει να κάνει με την Ευρώπη και ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία. Ο Ευρωπαίος είναι γεγονός ότι θα κάτσει και μια εβδομάδα και 10 μέρες και 15 μέρες. Ο κύριος κορμός, αν θέμε να μιλάμε για ανάπτυξη τουρισμού, πρέπει να είναι από τη Βόρεια Ευρώπη. Την παθογένεια όμως, αν θέλετε, μπορώ να σας τη μεταφέρω. Και κύρια, έχει να κάνει με τρία πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τους ελλιπείς χώρους του αεροδρομίου και αν θέλετε και για το κρασιερόπλια του λιμανιού. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι δεν έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να πάρουν ιδιωτική πρωτοβουλία, εννοώ να πάρουν τη βαλίτσα και να πάνε να πουλήσουν χείο. Και το τρίτο έχει να κάνει ότι αυτή τη στιγμή, και θα πρέπει να τα πούμε επί της ουσίας, έχουμε παλιά καταλήματα, πρέπει να γίνουν ανακαινήσεις, θα πρέπει να πείσω με ανθρώπους να επενδύσουν, γιατί μιλάμε για Ρώσους, μιλάμε για χίλια δύο πράγματα, και ρωτήστε αν θέλει ο Ρώσος να έρθει σε ένα κατάλημα που έχουμε αξιοπρεπή καταλήματα, εγώ δεν λέω, αλλά θα πρέπει να τα ανακαινήσουμε, θα πρέπει να πέσουν κάποια χρήματα για να μπορέσει να έρθει και ο Ρώσος και να πούμε ότι φέρνουμε τσάρτερ από Ρωσία, που το πρόβλημά μας δεν είναι το αεροδρόμιο, δυστυχώς. Επίσης κάτι άλλο, κάνουμε για άλλη μια φορά μια δυσάρεστη σύγκριση με τη γειτονική Μυτιλήνη, που έχω την εντύπωση ότι το θέμα του τουρισμού το βλέπουν πιο πολύ σαν γαροθιά, σαν όλο το νησί. Πρώτα το τσάρτερ από το Λονδίνο της Ryanair, που θα ξεκινήσει τώρα με τρία νομίζω εβδομαδία, και διαβάζαμε σήμερα στο Συνήγορο του Βορείου Αιγαίου για την Bora Jet. Ναι. Να πούμε κάποια πράγματα. Ναι. Το πρόβλημά μας έχει να κάνει με δύο σημεία. Το ένα έχει να κάνει με το αεροδρόμιο. Να σας πω ότι χάσαμε πτήση πριν από ένα χρόνο από τη Σερβία, λόγω του ότι δεν έχουμε επαρκή αεροδρόμιο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το άλλο είναι ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να κουβεντιάσουμε. Ξέρετε, παίρνουμε κάποιο βάρος, Μανώλη. Εμείς θεσμικά λειτουργούμε. Και πρέπει να γίνει αντιληφτό αυτό. Εγώ δεν θα πάρω κανέναν επιχειρηματία και κανέναν tour operator να πάω να υπογράψω συμβόλαιο. Έτσι, κατά πόσο θα υπογραφεί ένα συμβόλαιο, κατά πόσο θα είναι η Α τιμή ή η Β, δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ λειτουργώ θεσμικά και πάω να προβάλλω το νησί μου προς τα έξω. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μιλάω για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ένα δυνατό χάος μόλις στη δύναμη. Ένα, δύο, τρία. Χάος! Όχι 10, 9.99 και 6.99 και μισή τιμή. Γι' αυτό σε παπούτσια και ρούχα δεν θα βρείτε καλύτερες και πιο διάσημες προσφορές. Famous, στην οδό Καλαμπόκα 2. Εμπόριο υποδημάτων και ενδυμάτων. Famous και όλα σε μοναδικές τιμές. 9.99 και 6.99. Και τα ρούχα, μισή τιμή. Famous, οδός Καλαμπόκα 2. Ο καλύτερος καφές στα Everest είναι 2. Μαζί με τον αγαπημένο 100% Superior Arabica θα βρείτε το νέο Fine Brazilian Blend. Ελάτε στα Everest και απολαύστε καπουτσίνο μόνο με 1 ευρώ. Καλύτερα ever. Τηλέφωνο 2271-043-400. 2, 3. Που έχει φαντάζομαι και τις γνώσεις να το κάνει αυτό. Να ζυγίσει κάποιους παράγοντες για το αν αυτό το δρομολόγιο θα είναι κερδοφόρο, αν θα βάλει μέσα το Δήμο ξαφνικά, κάτι τέτοιο. Είναι θέμα να βάλει μέσα το Δήμο. Το πρόβλημα που έχει να κάνει με το να έρθουν αεροπλάνα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μιλούσα, ήταν μπροστά και ο Δήμαρχος με τον Βασιλάκη, τον αντιπρόεδρο, όχι τον πατέρα, τον ιό τη Αιτζία. Όπου του είπα, υπάρχει μια καλή διάθεση από την πλευρά σας. Νομίζω ότι κινείται με μια άλλη διαδικασία. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε να μπορέσουμε να φέρουμε και από την Κωνσταντινούπολη, να φέρουμε και από τη Ρωσία. Γελούσε ο άνθρωπος. Και να σου πω γιατί. Μου λέει, αυτή τη στιγμή έχω αεροπλάνα των 165 θέσεων και των 195 θέσεων,
τα οποία είναι τα 320 και τα 321. Το μόνο και ένα αεροπλάνο το οποίο έχω για να κατέβει στοιχείο είναι το 319 135 θέσεων, το οποίο του χρόνου δεν θα υπάρχει. Θέλω να πω ότι πρέπει να λυθεί αύριο το θέμα του αεροδρομίου, αν θέμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό από τη Βόρεια Ευρώπη. Νομίζω ότι τα λέω λιγάκι ομά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Όχι, είναι πολύ κατανοητά, γιατί και εμάς μας άρεσε πολύ αυτό που διαβάσαμε. Γι' αυτό και δεν ξέραμε κάποιες άλλες παραμέτρους, όπως αυτές που μας είπατε τώρα εσείς για το θέμα του αεροδρομίου. Το οποίο φαντάζομαι δεν είναι πια ούτε καν στα δικά σας χέρια, έτσι. Δεν έχει να κάνει ούτε με το Δήμο ούτε με κανέναν. Κοίταξε, έχει να κάνει με το ότι αυτή τη στιγμή κρατιέται μια διαδικασία. Νομίζω ότι σε κάποιους μήνες θα ολοκληρωθεί. Έχει να κάνει με το ότι κάποιοι δεν έχουν παραλάβει τα χαρτιά που θα πρέπει για να αποχωρήσουν. Έχουμε στα χέρια μας και η εκτιματική υπηρεσία μας έχει βοηθήσει ποιοι έχουν δώσει και ποιοι δεν έχουν δώσει. Δυστυχώς το κράτος κινείται με περίεργους ρυθμούς και θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Νομίζω όμως ότι σε κάποιους μήνες το θέμα θα λυθεί. Πολύ ωραία. Εν αναμονή λοιπόν της φετινής περίοδου. Θυμούμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα και από την γείτονα χώρα και από την Βόρεια Ευρώπη. Κάναμε κάποιες προσπάθειες και νομίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα και όλα αυτά είναι μετρήσιμα, γι' αυτό και μιλάω έτσι και σας είπα τι αποτελέσματα είχαμε τον προηγούμενο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, εγώ μένω και στο άλλο που είπατε, ότι θα πρέπει τουριστικά να εξυγχρονιστούμε και σαν νησί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να εναπόκειται το πώς θα περάσει ο Τούρκος τουρίστας. Δεν μπορεί να κουβεντιάζουμε και να λέμε ότι θέμε τους Ρώσους. Δεν έρχονται οι Ρώσοι. Τελείωσε. Οι Ρώσοι θα είναι πεντάστερα. Εγώ αυτό το οποίο λέω και να το ξαναπώ και άλλη μια φορά. Εγώ θεωρώ ότι είναι ευλογία Θεού που δεν έχουμε καταντήσει Μύκονος και Σαντορίνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με το ότι έχει κρατηθεί ο κοινωνικός ιστός, έχει κρατηθεί το φυσικό περιβάλλον. Αυτά θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα για να μπορέσουμε να έχουμε την πολυπόθητη τουριστική, ελεγχόμενη θα έλεγα, την πολυπόθητη τουριστική ανάπτυξη που επιδιώκουμε. Πολύ καλά. Κύριε Μούντρο, ευχαριστούμε πολύ. Διακρίνω μία αγανάκτηση προφανώς για ευνόητους λόγους. Παλεύομαι. Ναι. Παλεύομαι. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά. Έτσι λέω εγώ πολύ ταπεινά. Θέλουμε τη συμπαράσταση όλων σας. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι το θέμα του τουρισμού δεν είναι θέμα ούτε του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου, ούτε προσωπικά κάποιων ανθρώπων που βάζουν το... Διέκρινες μία... Υπάρχει μία έτσι... Ναι, το καταλαβαίνω. Μα ουσιαστικά πρέπει, αν παλέψουμε όλοι, από το μαγαζί, από το περίπτερο, από οποιονδήποτε, να κάνουμε αυτό τον τόπο όπως θέμε τουριστικά, νομίζω θα το πετύχουμε αυτό. Δεν είναι... Έχει κρατηθεί το νησί, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχει κρατήσει τη φυσιογνωμία του. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε και να κάνουμε τα ελεγχόμενα βήματα που πρέπει για να έχουμε... Εγώ θεωρώ, Μανώλη, ότι ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία, αν δεν προκύψουν άλλα ζητήματα, πολιτικά κλπ, μας πηγαίνει γάντι. Μας πηγαίνει γάντι γιατί η Χίος δεν έχει τα 10 και 15 και 20 χιλιάδες κρεβάτια για να πούμε ότι θα κάνουμε τον μπαμ, θα κάνουμε τον μπαμ του καλοκαιριού. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τον μπαμ του καλοκαιριού. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή η φυσική ροή η οποία προκύπτει από τις απόκριες, προκύπτει από το ρουκετοπόλεμο, προκύπτει από τη γιορτή γευσυγνωσίας, προκύπτει από τα αγιοβασιλιάδικα καραβάκια. Εγώ αυτό θέλω να εξελίξω. Μπορούμε να έχουμε αυτούς που έχουμε και από 60 να τους κάνουμε 80 και να τους κάνουμε 100. Είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση όπου δεν μας κάνει το μπαμ του καλοκαιριού όπου χάνουμε τα πάντα και δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε και δεν ξέρουμε πού να πάμε και δεν ξέρουμε πού να βάλουμε το αυτοκίνητό μας. Yeah. Έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να εξελιχθεί η κατάσταση σε σχέση με τον τουρισμό. Ελεγχόμενα, μέσα στο χρόνο, για να μην γίνει και αυτό το οποίο δεν θέμε να γίνει, έτσι, κανένας μας δεν θέλει να γίνει. Μπορεί οι αξίες των σπιτιών μας και τα οικόπεδά μας να πάρουν αξία, αλλά θα χαθεί η ποιότητα της ζωής μας. Εγώ δεν θα ήθελα να γίνει Χίος, ούτε Μύκονο, ούτε Σαντορίνη. Πολύ καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε, όχι για να κρίνουμε, για να βοηθήσουμε όλοι μαζί, όπως όλοι πρέπει να το κάνουμε, με τη συμπεριφορά μας, είτε ατομικά είτε επαγγελματικά,
για να μπορέσει όλο αυτό το σύστημα να δουλέψει και να έχουμε αυτό το τουρισμό που τελικά θέλουμε. Που, που βρεθήκατε εδώ και είπαμε δύο κουβέντες, νομίζω ότι βοηθάτε και εσείς με το δικό σας τρόπο στο να προκύψει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μακάρι, ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από εμάς, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Ένα, δύο, τρία. Χάς! Όχι 10, 999 και 699 και μισή τιμή. Γι' αυτό σε παπούτσια και ρούχα δεν θα βρείτε καλύτερες και πιο διάσημες προσφορές. Famous, στην οδό Καλαμπόκα 2, εμπόριο υποδημάτων και ενδυμάτων. Famous και όλα σε μοναδικές τιμές. 999 και 699 και τα ρούχα μισή τιμή. Famous, οδός Καλαμπόκα 2. Το Σάββατο, 8 Μαρτίου στο Κάραβελ, ο Βασίλης Τερλέγκας και η ορχήστρα του παρουσιάζουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που θα κρατήσει μέχρι το πρωί. Μαζί του στο κλαρίνο, η Σάση Τσεντούρου. 8 Μαρτίου στο Κάραβελ. Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Για μια βραδιά αξέχαστη. Μια καρδενιά η καρδιά μου. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 710 32 002. Φωτιές, βάζει φωτιές, καφές και ασύ. Είσοδος ελεύθερη. Δόμης Ιχείου, Ροδίτης Απόστολος και Σία. Στο Βελωνά, στο Βροντάδο. Τα πάντα για το σπίτι. Μονωτικά, στεγανοτικά, εργαλεία, υαλότουβλα, κεραμίδια, σταμπουτά δάπεδα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δόμης Ιχείου, ένα κατάστημα που σας προσφέρει τα πάντα για το σπίτι. Μειώστε την κατανάλωση πετρελαίου έως και 50% με τα κατάλληλα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Για τον εξωτερικό χώρο, τα μοναδικά σταμποτά δάπεδα με άμεση μελέτη και γρήγορη τοποθέτηση. Δόμης Ιχείου, Ροδίτης Απόστολος, στο Βελωνά, στο Βροντάδο. Τηλέφωνο φαξ 22710 943 23 και κινητό 694-7027-922. Ελάτε στις 8 Μαρτίου στο Χάραμα. Μια μοναδική κριτική βραδιά με το Γιάννη Κακουδάκη και την ορχήστρα του. 8 Μαρτίου στο Χάραμα. Με 14 ευρώ με πλούσιο φαγητό, ενώ στο νησιώτικο πρόγραμμα θα είναι το συγκρότημα Βαρκάρι Πιπίδι. 8 Μαρτίου στο Χάραμα, για μια μοναδική κριτική βραδιά με το Γιάννη Κακουδάκη και την ορχήστρα του. Μοναδικές εκπτώσεις εντός έως 40% σε όλη μας τη συλλογή. Καναπές Χένα από 799 μόνο 499 ευρώ. Οι πραγματικές εκπτώσεις είναι μόνο εντός. Εντός Μπαϊσάτου, Λεωφόρος Ενώσεως 94, δίπλα στο αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22710 43500. Facebook Εντός Μπαϊσάτο Χίος. Χίος Ιδέα, το χιωτικό μεγάλο κατάστημα. Χίος Ιδέα. Σε δύο ορόφους βρείτε τα πάντα για το σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο, τις καθημερινές εργασίες, την καθημερινή περιποίηση, αλλά και για τη διακόσμηση του χώρου σας. Χίος Ιδέα, το χιωτικό μεγάλο κατάστημα. Σε μας θα βρείτε χιλιάδες προϊόντα σε καταπληκτικές τιμές. Χίος Ιδέα, με ειδικές τιμές για συνταξιούχους, ανέργους, ναυτικούς, φοιτητές, πολύτεκνους. Χίος Ιδέα, το χιώτικο μεγάλο κατάστημα με εγγυημένα προϊόντα σε καταπληκτικές τιμές. Το χιώτικο κατάστημα με οτιδήποτε χρειαστείτε. Χίος Ιδέα, τα πάντα σε μοναδικές τιμές. Το μέλλον είναι δική σου υπόθεση. Γι' αυτό επίλεξε το επάγγελμα που σου ταιριάζει και σπούδασε στο ΙΕΚ Data. Με την εμπειρία των 23 χρόνων λειτουργίας, φέρνουμε κοντά σας για πρώτη φορά νέες ειδικότητες. Μαγειρική, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική,
ξέναγος και τεχνικός υπολογιστών. Απόκτησε δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος και ξεκίνα αμέσως μια λαμπρή καριέρα. Η ΕΚ Data. Οι εγγραφές στο εαρινό εξάμηνο για απόφυτος γυμνασίου και όλων των τύπων ηλικίου άρχισαν. Γι' αυτό, διάσου! Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Η ΕΚ Data. Στέφανου Τσουρή 61, Χίος. Τηλέφωνο 22710-41-764. Υπεύθυνος Σιδεράτος Μανώλης. Το σίδηρο. Το πιο σημαντικό κομμάτι της οικοδομής. Μια οικοδομή με σκουριασμένα σίδερα έχει πολύ μικρή διάρκεια στο χρόνο. Προμηθευτείτε τα κατάλληλα σίδερα στις κατάλληλες συνθήκες για τη δική σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Εργαζόμαστε με όλες τις καιρικές συνθήκες σε ειδικά διαμορφωμένους, στεγασμένους και προστατευμένους χώρους. Είμαστε οι μόνοι που δουλεύουμε υπό κάθε καιρικές συνθήκες. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Σύρματα για περιφράξεις, σίδηρα για μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια και πάνελ. Τα σίδερά μας βρίσκονται προστατευμένα όλο το χρόνο και εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα στη δικιά σας οικοδομή. Μάντρα Σιδήρου, Κάπα Κουστούμπέκης και Σία, Όμικρον Έψιλον, στην περιοχή Βασιλιώνικου. Τηλέφωνο 78-408. Το καλύτερο για τη δική σας οικοδομή. Αντρέα! Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά. Άμετε, αφού είσαι μέσα στη μέση. Είδες πως γίνεται, έτσι, ποδηλατάκι. Κάτσε, έλα λίγο μόνο από εδώ. Κάτσε να έρθουμε από εδώ, γιατί είμαστε εκεί στη μέση. Λοιπόν, είμαστε στην αρχή της Κωνσταντίνου Μονομάχου, μάλιστα. Και είμαστε στο σημείο, ή καλύτερα στο point 0. Point 0. Ή O, point O. Point, σκέτο. Σκέτο point. Λοιπόν, αυτό που είδατε με το ποδήλατο μπορείτε να το κάνετε και εσείς για 15 μέρες ακόμα δωρεάν. Δωρεάν. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον φίλο μας, πώς λένε το μικρό. Σταμάτης. Σταμάτης Μούνδρος. Μάλιστα. Λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται εδώ, έχει το ασφαλιστικό του γραφείο και ξεκινάει να κάνει και αυτή την κίνηση. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι μια πρωτοβουλία που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε. Έχει να κάνει με την ενοικίαση ποδηλάτων και σε χιώτες και σε τουρίστες. Πάμε να δημιουργήσουμε μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, ένα άλλο κλίμα, μια πιο ήσυχη πόλη. Τα ποδηλατάκια είναι εύχρηστα, είναι ελαφριά, μπορούν να νοικιαστούν από όλους. Και είδαμε ότι είναι και εύκολο. Τώρα δώσε έναν ανηφόρο με τις ταχύτητες που έχει. Είναι αυτά με τις τρεις ταχύτητες, είναι? Όχι. Ναι, είναι ειδικά σχεδιασμένα για να μην δυσκολεύουν τον αναβάτη και τον ποδηλάτη. Τα κλασικά τουριστικά. Ναι. Μπορεί να προσαρμόσει το ύψος της έλας και το τιμόνι πολύ εύκολα με δύο μοχλουδάκια. Ναι. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Ωραία. Και πώς γίνεται τώρα, έρχεται κάποιος από εδώ? Εδώ ή αρχικά είναι το. Τα γραφεία μας είναι τη βάση μας, τέλος πάντων. Ναι. Θα φτιάξουμε 4 σταθμούς στο κέντρο της πόλης. Α, ωραίο.
για να μπορεί και ο χιώτης και ο τουρίστας να τα νοικιάσει πιο εύκολα. Θα βρίσκονται κύρια κοντά σε πάρκινγκ, οπότε αφήνει το αυτοκίνητό του και έρχεται μετά να πάρει το ποδηλατάκι του, να κάνει τις δουλειές του, τα ψώνια του, να διευκολύνουμε δηλαδή την όλη κατάσταση και μετά μπορεί να το αφήσει σε κάποιον από τους 4 σταθμούς πάλι. Βέβαια, είσαι κι εσύ, μπαίνεις κι εσύ στο γρανάζι όλο αυτό που προσπαθούμε να αλλάξουμε την οτροπία του κόσμου, να αφήσει το αυτοκίνητο, να πάρει το ποδήλατο, να σεβαστεί τον ποδηλάτη. Αυτό είναι ένα θέμα. Οι υποδομές είναι περιορισμένες, αν ναι, όχι μηδαμινές. Για να αλλάξουμε κάτι πρέπει να, από κάπου να ξεκινήσουμε. Αν δεν ξεκινήσουμε δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Οπότε κάνουμε το βήμα και ελπίζουμε για το καλύτερο. Ωραία. Εμείς σήμερα που κάνουμε το γύρισμα είναι 3η 4 του μήνα, 4 Μαρτίου μετά την Καθαρή. Μας έχεις πει ότι για 15 μέρες, δηλαδή μέχρι τα μέσα του Μάρτη περίπου. Ναι. Για μέσα το μέσα του Μάρτη δεν υπάρχει χρέωση. Ερχόσαστε και κάνετε τη βόλτα σας και το ξαναφέρνετε βέβαια εδώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα σημεία που θα υπάρχει το ποδήλατο, θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος από εσάς? Θα υπάρχουν άνθρωποι, κυρία τις ώρες αιχμής, για να μπορεί να εξυπηρετείται άμεσα ο ενοικιαστής. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή άνθρωπος, θα υπάρχει ένα σύστημα επικοινωνίας, το οποίο με ένα κουμπάκι ο ενοικιαστής θα το πατάει και σε 5 λεπτά το αργότερο θα βρίσκεται εκεί άνθρωπος για να τον εξυπηρετήσει. Είτε να το αφήσει, είτε να το... Είτε να το αφήσει, είτε να τον νοικιάσει, ναι. Δηλαδή, επειδή μπορεί να μην είναι για κάποιο λόγο, για ναι, κάποια δουλειά εκεί ναι, ο άνθρωπος. Σωστά, σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ ποδήλατο χρησιμοποιείς μες στην πόλη? Το τελευταίο διάστημα το χρησιμοποιώ, αν και πιο παλιά δεν μου ερχόταν στο μυαλό, επειδή έλειπα κιόλας, σπούδαζα. Εσύ που σπούδαζες, έξω? Σπούδαζα στον Πειραιά. Μπορώ να πω ότι με ευχαρίστησε η όλη διαδικασία. Δηλαδή, ναι, κατέβαινα στην απλοταριά ή έκανα τις δουλειές μου, πήγαινα σε τράπεζες και είχα έναν άλλο αέρα. Πήγαινα γρήγορα, ξεμπέρδευα. Ναι, είναι διαφορετική. Είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Οι χιώτες, σαν οδηγοί, σέβονται τα ποδήλατα, τον ποδηλάτη? Δεν ξέρω αν είναι δική μου εντύπωση λόγω της όλης πρωτοβουλίας, ναι, ναι, αλλά βλέπω ότι το ρεύμα που έχει δημιουργηθεί σιγά σιγά και χωρίς εμάς και με τους ποδηλάτες σκύλου, ναι, σιγά σιγά μπαίνει στο, δηλαδή ο οδηγός το παρατηρεί, του δίνει σημασία του ποδηλάτου, έχει κυκλοφορεί, δηλαδή αν κάνουμε μια βόλτα τώρα στη χώρα, ναι, κάτω, ναι, στο, ναι, κέντρο, θα δούμε αρκετά ποδήλατα, οπότε σιγά σιγά μπαίνει στους ρυθμούς και λέμε α, ο ποδηλάτης, οπότε θα τον σεβαστώ, είναι και αυτό ένα όχημα που πηγαίνει στο δρόμο. Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί. Ένα, δύο, τρία. Ο καλύτερος καφές στα Everest είναι δύο. Μαζί με τον αγαπημένο 100% Superior Arabica θα βρείτε το νέο Fine Brazilian Blend. Ελάτε στα Everest και απολαύστε καπουτσίνο μόνο με ένα ευρώ. Καλύτερα ever. Τηλέφωνο 2271-043-400. Οι κατασκευές με σίδηρο έχουν ένα όνομα με υπογραφή. Δημήτρης Χρυσούλης, στην περιοχή Πούλου, στο Βροντάδο. Εξωτερικά κάγκελα για μπαλκόνια σε οποιοδήποτε σχέδιο επιλογής σας. Ειδικές κατασκευές από σίδηρο για εξωτερικές πόρτες. Εσωτερικά χειροποίητα περίτεχνα κάγκελα. Εσωτερικές χάλες για κάθε δική σας ανάγκη. Δημήτρης Χρυσούλης, περιοχή Πούλου, Βροντάδος. Αναλαμβάνουμε για σας μεγάλες κατασκευές, πάντα προσαρμοσμένες στη δική σας ανάγκη. Δημήτρης Χρυσούλης, χειροποίητες σιδηροκατασκευές. Περιοχή Πούλου, Βροντάδος. Μπράβο, ζεσταθήκατε! Σιγά σιγά μπαίνει στο, δηλαδή ο οδηγός το παρατηρεί, του δίνει σημασία του ποδηλάτου, έχει κυκλοφορεί, δηλαδή αν κάνουμε μια βόλτα τώρα στη χώρα, ναι, κάτω, ναι, στο, ναι, κέντρο, θα δούμε αρκετά ποδήλατα, οπότε σιγά σιγά μπαίνει στους ρυθμούς και λέμε α, ο ποδηλάτης, οπότε θα τον σεβαστώ, είναι και αυτό ένα όχημα που πηγαίνει στο δρόμο. Οι δρόμοι είναι στενοί, αλλά... Νομίζω πάντως ότι θα... και με κάποια από τα παιδιά που είχαμε μιλήσει με τους ποδηλάτες στο Δέλτα Σίγμα, κάποιο δάσκαλο νομίζω, λέει και αυτά που ακούνε ότι να μας φτιάξουν ποδηλατόδρομο, μπλα μπλα,
δεν είναι τόσο σημαντικά. Δηλαδή η πόλη όπως είναι, μπορεί να μην έχει ποδηλατόδρομο. Φτάνει να αλλάξει η συμπεριφορά του κόσμου. Του οδηγού. Η ναι. συμπεριφορά του οδηγού. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πότε περίπου θα ξεκινήσουν να μπαίνουν οι βάσεις αυτές που μας είπες σε διάφορα σημεία? Το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα θα είμαστε πλήρως οργανωμένοι και θα ξεκινήσουμε τις ενοικιάσεις. Ωραία. Αν θέλετε μέχρι τότε μπορείτε να έρθετε να κάνετε μια βόλτα. Είναι δωρεάν μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Σε κάποιο που πήρα θέλει το λάστιχο το πίσω μόνο. Δεν πιστεύω να... Όχι. Σε ένα που πήρα δεν ήταν τελείως. Μήπως έχεις παγίνει λίγο. Όχι. Λοιπόν, μάλιστα. Και θα μας ενημερώσεις όποτε στήσετε και τους σταθμούς, mm-hmm. να τα δείξουμε να το πούμε στον κόσμο. Άμε. Εντάξει. Φυσικά. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κάνουμε και την προσφορά που σου είπα. Λοιπόν, αυτά εδώ στην αρχή της Κωνσταντίνου Μονομάχου, ερχόσαστε, παίρνετε το ποδηλατάκι σας. Εσύ ποδήλατο κάνεις? Εγώ. Mm. Ναι, πολύ καλά. Μα εγώ σε λίγο με τα πόδια. Με τα πόδια. Τι να κάνω, μια που θα σε βοηθούσε να πού. Μια που τα έχουμε ακόμα, ας πούμε, τα πόδια μας, θα τα περπατάμε. Ναι, αλλά και το ποδήλατο όμως είναι καλό. Εσύ που είσαι εδώ παραπάνω. Δεν γνωρίζω, ας πούμε, ποδήλατο. Δεν ξέρω να οδηγώ ποδήλατο. Δεν ξέρεις. Μικρός δεν έκανες. Δεν είχαμε ποδήλατα εκείνη την εποχή. Τότε. Ναι. Γαϊδούρια είχα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, από τα γαϊδούρια στα ποδήλατα. Και από τα ποδήλατα στα αεροπλάνα. Και από τα ποδήλατα στα αεροπλάνα. Ναι. Έτσι λοιπόν, είναι. Δρόμους δεν έχετε για ποδήλατα. Δρόμους. Εσύ κάτσε, συγγνώμη, εσύ από πού είσαι? Δεν είμαι από εδώ, εγώ. Από πού είσαι? Από Αθήνα. Αθήνα έχετε δρόμους? Και εκεί δεν. Έχει, Αθήνα έχει δρόμους. Εντάξει, Αθήνα. Η Αθήνα έχει. Όλα είναι στην Αθήνα. Η Αθήνα τα καλύτερα πράγματα έχει η Αθήνα. Ναι, η καλύτερη πόλη στον κόσμο. Εγώ όμως σε βλέπω και ήρθες εδώ. Ήρθα από ανάγκη, ας πούμε, εδώ πέρα. Δεν ήρθα μόνο. Επαγγελματική δηλαδή? Όχι, όχι. Γυναίκα? Τα εγγόνια μου. Α, εγγόνια. Εγγόνια. Εγώ νομίζω ότι πήρε καμιά μισήρικα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, point. Να είσαι καλά. Point στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου στο ξεκίνημα. Αρχικά είναι εδώ πέρα, έτσι, για να κάνετε τη δωρεάν βόλτα σας. Από εκεί και πέρα θα δείτε πού θα είναι και τα υπόλοιπα σημεία που θα έχω βάλει εδώ τα παιδιά. Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά. Χαος! 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 Κοιμήσου Γεια σας, μαζί σας και σήμερα, ακόμη μια Δευτέρα, όπου το ποντίκι μου δεν δουλεύει. Ωραία, έφτιαξε πάλι. Εντάξει, έφτιαξε. House! Εγώ τώρα είμαι συγκινημένη. Και... Θα σε κάνω εγώ να σε φύγει συγκίνηση. Monaco. 28 degrés à l'ombre. T'achis pas le mien. Tu ne dis plus un mot. Yes! Βολτούλα, βγήκαμε και στην αγορά να... Ξανά. Και φυσικά η διασκέδαση κορυφώνεται πού αλλού, φίλες και φίλοι, στα μπουζούκια. Are you sure? Το πρόγραμμα... Το πρόγραμμα... Δεν υποφέρονται. Ξαναπάμε! Ελάτε κύριοι, τελείωσε. Στις δουλειές σας, finito la musica.
χάους. Μνηστευθήσα το λόγο Μαρίνα έδοξε τον επιγείο τη σχέση πάσαν κατέ. Λοιπόν, αν θυμάστε, πριν πόσο καιρό είχε γίνει, πέρσι? 12 Απριλίου. 12 Απριλίου, ένας χρόνος κοντεύει σχεδόν, ναι. Ένα χρόνο πλήρη. Τι πεις για την ηλικία, εντάξει, το έχω πει την φορά, είναι ηλικία... προηγούμενη. Δεν λέμε ηλικίες. Τώρα έχεις και το στρατιωτικό να πας, οπότε... Ναι, ναι. Εντάξει. Τα αστέρια, σαν να τα μεθεώ. Αστέρι μου, φώτισε για να σε δω. Θα κάνουμε αυτό ή παίξαμε εκεί. Ναι. Παίξαμε εκεί, βάλαμε link, πατάει ο κόσμος. Ναι, βλέπει που είναι πραγματικότητα ότι έχει παίξει το κομμάτι. Και γίνονται όλα με ένα προγραμματισμό. Να σε πάρω αγκαλιά με στα χέρια μου, να σε κρατώ. Θα σ' αγαπώ. Ωραία. Τη συνταγή που σου έδωσε το πρώτο τραγούδι που σε έβαλε στο χώρο, την ακολούθησες, έγραψες και άλλα τραγούδια μέσα στο καράβι? Ναι, έχω γράψει αρκετά κομμάτια. Ελπίζουμε σε ένα χρόνο, όταν σε πάρουμε τηλέφωνο για συνέντευξη στην εκπομπή Χάος στην Αλήθεια TV, μην κάνεις ποια είναι η εκπομπή και ποιο είναι το. Γιατί να σου πω κάτι, έχεις δει διαφορά από πέρσι με φέτος? Και ούτε θα δεις. Και θυμάμαι μου είχες πει τότε ότι είχαμε πάρει μια συνέντευξη στον Πλούταρχο πριν 10 χρόνια και την ξαναπήραμε μετά από 10 χρόνια και ήταν ατόφιος. Ανάσα μου νοή, δώσε μου τη λάμψη για να έρθω ως εκεί. Πιο δυνατά είναι να φάεις λουκουμάδες. Περίμενε με το 3. 1, 2, 3. Χάος! Άντε ρε παιδιά. Χάος! 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 Εδώ και 10 χρόνια, μια χιώτικη βιοτεχνία εξειδικεύεται με σύγχρονο τρόπο στην κατεργασία μορφωσιδήρου, κατασκευάζοντας βιομηχανικά κτίρια. Σε αυτό το διάστημα, κατασκεύασε ένα μεγάλο μέρος από τα βιομηχανικά κτίρια που έγιναν στο νησί, όπως το συγκρότημα της Αλήθειας, κτίριο για χάμερ σε στρατόπεδο, συνεργείο αυτοκινήτων Γιάννη Λίτρα, στριβώσεις επίπλων Μακροκάνη, αποθήκη επίπλων Φράγκου στους Βαβύλους, μεταλλικό κτίριο στην Οδό Βερίτη, συνεργείο Μιχάλης Χολιάδη, Γιώργος Δημίδης. Χαλίβδινα βιομηχανικά κτίρια. Ακόμη κατασκευάζουμε μεταλλικές σκάλες και πατάρια με σύγχρονα μηχανήματα και σε προσιτές τιμές. Γιώργος Δημίδης. Χαλίβδινα βιομηχανικά κτίρια. Οδός Γεωργίου Τσαπέλα. Περιοχή κάτω Παρθένη. Τηλέφωνα 22710 27992 και 6977 644 366. Σήμερα καλά μου παιδιά, θα πάρετε ένα μάσημα ζωής. Μάσημα πρώτον. Είναι από φυσική μαστίχα χείου. Μάσημα δεύτερον. Είναι χωρίς συντηρητικά. Μάσημα τρίτον. Είναι πραγματικά αυθεντική. Κάνει καλό στα δόντια
και τη μασάει ολόκληρος ο κόσμος. Έλμα. Μασάμε υγιεινά, μασάμε ελληνικά. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεωργίου Βαβούλη. Παρέχουμε εγγυημένο τεχνικό έλεγχο, συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας με την 23χρονη πείρα μας. Ευθυγράμμιση, έλεγχο για κταίο, διαγνωστικό για όλους τους τύπους των αυτοκινήτων. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεωργίου Βαβούλη. Συνέπεια, υπευθυνότητα, ασφάλεια και προσιτές τιμές. Παραλαβή και παράδοση του αυτοκινήτου στο χώρο σας. Συνεργείο Αυτοκινήτου Γεωργίου Βαβούλη. Θα μας βρείτε στον Καμένο Πύργο και στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως και Αγαθοκλέους 4, στο στενό Ζαχαροπλαστείου Ευωδιά. Τηλέφωνο 2271-0-28750 και κινητό 697-3262-676. Ελάτε να μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα λουτρογραμμή στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Σε μια καινούρια και μεγάλη έκθεση μπορούμε μαζί να εξοπλίσουμε το νέο σας σπίτι με πλακάκια και είδη υγιεινής, πάντα στην τελευταία λέξη της μόδας και σε πολύ καλές τιμές. Στην εταιρεία μας θα βρείτε ακόμη πλακάκια δαπέδου και κουζίνας, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας σε πολλά σχέδια, καθώς επίσης νεροχύτες γρανιτένιους και ανοξίδωτους εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Και φυσικά, τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, μην ξεχνάτε τη μεγάλη μας ποικιλία σε λέβητες ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση του σπιτιού σας. Λουτρογραμμή στην Καρδαμάδα. Τηλέφωνο 2271 0 78 832.